Καλωσορίσουμε λοιπόν στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Γιάννη Βελή. Είναι βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος στην πρώτη περιφέρεια της Θεσσαλονίκης και εκπαιδευτικός ο κύριος Βελής. Οπότε έχει πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον συζήτηση. Καλή σας ημέρα. Καλή σας μέρα, κυρία Γεωργίου, και σε όλους τους ακροατές μας. Ο τίτλος σήμερα της εφημερίδας Ριζοσπάστης είναι, κύριε Βελή, προφανώς την έχετε δει πριν από μένα, αλλά το λέω για να δώσω και μια αφορμή για τη συζήτηση. Με κάμερες μέσα στη τάξη η επόμενη μέρα στα σχολεία, η επικίνδυνη διάταξη δεν θα εφαρμοστεί, η σχολική ζωή δεν είναι τηλε-reality. Ελάτε να συζητήσουμε αυτή την σημαντική ένσταση που έχετε και εσείς και στο Κομμουνιστικό Κόμμα. Γιατί, κύριε Βελή? Σε σχέση με την διάταξη η οποία ψηφίστηκε την προηγούμενη Παρασκευή στη Βουλή για τις κάμερες οι οποίες μπαίνουν στα σχολεία, για την online μετάδοση του μαθήματος, θεωρούμε την ενέργεια αυτή της κυβέρνησης ακατανόητη και τη θεωρούμε ακατανόητη και γιατί βρίσκει, νομίζω, την πλήρη αντίθεση σχεδόν της πλειοψηφίας, του συνόλου μάλλον του ελληνικού λαού, όχι μόνο των εκπαιδευτικών, των γονιών, των παιδιών. Από τους μαθητές που εχθές προσήλθαν στα Θρανία, πάντως, παρότι μαθητές της τρίτης λυκείου, και γνωρίζουμε ότι συνήθως αυτές τις μέρες του Μαΐου, πάντως στο τέλος του χρόνου, δεν επιστρέφουν στα Θρανία, κρατάνε τις απουσίες για τα φροντιστήρια, δεν φάνηκε κάτι τέτοιο. Από ό,τι φαίνεται, το 50% Δεν μιλάω για την επιστροφή των μαθητών. Μου ζητήσατε να κάνω ένα σχόλιο για το πρωτοσέλιδο του Ριζοσπάστη, που αφορά βεβαίως την τοποθέτηση καμερών και την online μετάδοση του μαθήματος σε παιδιά, σε μαθητές οι οποίοι θα λείπουν από την, για διάφορους λόγους από το σχολείο. Γι' αυτό σας μιλάω. Είναι μια επικίνδυνη διάταξη αυτή. Δεν είναι, όπως λέει και ο Ριζοσπάστης, δεν μπορεί να είναι το μάθημα μέσα στη σχολική αίθουσα, δεν μπορεί να μετατραπεί σε ένα reality show. Σε κάθε περίπτωση, κυρία Γεωργίου, όσοι έχουν μια στοιχειώδη γνώση της σχολικής τάξης, και νομίζω πως όλοι έχουν περάσει όλοι ως μαθητές, τουλάχιστον από μια σχολική τάξη, γνωρίζουν πολύ καλά το πόσο ευαίσθητο είναι το παιδαγωγικό κλίμα, η παιδαγωγική ατμόσφαιρα μέσα σε μια τάξη, με το δάσκαλο, με τα παιδιά, και γνωρίζουν πόσο εύθραυστο είναι αυτό όταν θα διαπιστωθεί ότι κάποιος άλλος είτε μπαίνει μέσα σε αυτήν την τάξη, είτε παρακολουθεί απ' έξω με έναν τρόπο όπως τώρα με τις κάμερες. Νομίζω ότι τραυματίζεται η παιδαγωγική διαδικασία. Δεν θα είναι ίδιο το μάθημα. Ναι. Από ό,τι κατάλαβα, η κάμερα θα δείχνει τον εκπαιδευτικό μόνο που θα κάνει το μάθημα. Δεν θα δείχνει τα παιδιά. Έχω καταλάβει λάθος? Μόνο που ο εκπαιδευτικός, κυρία Γεωργίου, δεν είναι, ξέρετε, ιδιαίτερα στο δημοτικό, αλλά και στο γυμνάσιο. Στο δημοτικό βεβαίως είναι. Καλά, τα δημοτικά δεν έχουμε ακόμη απόφαση. Δεν κάθεται. Όχι, αφορά το σχολείο, δεν κάνει εξαίρεση από τα δημοτικά. Δεν έχουμε απόφαση ότι θα λειτουργήσουν τα δημοτικά, αυτό έλεγα. Α, ναι. Στα σχολεία λοιπόν, στα δημοτικά σχολεία, ο δάσκαλος δεν κάθεται σε μία έδρα και κάνει με τοπική διδασκαλία το μάθημα. Γυρνάει γύρω-γύρω, σκύβει πάνω στα παιδιά, τα βοηθάει, μιλάει μαζί τους. Καταλαβαίνετε ότι θα δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα. Γι' αυτό και είπαμε, ζητήσαμε από την κυβέρνηση με επιτακτικό τρόπο και μέσα στη Βουλή να αποσυρθεί αυτή η διάταξη. Mm-hmm. Είναι μια διάταξη η οποία δεν έχει να προσφέρει τίποτα στην εκπαίδευση, θα κάνει ζημιά. Και συναντάει, όπως σας είπα, και την πλήρη αντίθεση του συνόλου της κοινωνίας, όχι μόνο. Δύο ερωτήματα, κύριε Βελή. Το πρώτο είναι, πράγματι η εκπαιδευτική διαδικασία είναι έτσι, αλλά τον καιρό του κορονοϊού δεν έχω την αίσθηση ότι ο εκπαιδευτικός θα περιφέρεται και θα σκύβει πάνω στα παιδιά, από τη στιγμή που θα υπάρχει η απόσταση τουλάχιστον του 1,5 μέτρου μεταξύ τους. Άρα αυτό δεν θα ισχύει. Μέχρι τώρα οι μαθητές παρακολουθούσαν το μάθημα με Skype. Τι άλλαζε? Και τότε δεν παρακολουθούσαν τον εκπαιδευτικό να τους διδάσκει το μάθημά τους? Ναι, είναι διαφορετική η συνθήκη της εξαποστάσεως εκπαίδευσης, όπου η τάξη ουσιαστικά συγκροτούνταν με έναν ηλεκτρονικό τρόπο. Δεν υπήρχε ως φυσική παρουσία η τάξη, ήταν ο δάσκαλος, οι μαθητές, όλοι σε ένα είδος τηλεδιάσκεψης, να το πω έτσι, στην καλύτερη των περιπτώσεων, γιατί και αυτό δεν ήταν παντού εύκολο, η λεγόμενη σύγχρονη εκπαίδευση. Mm-hmm. Αυτό όμως το οποίο επιχειρείται τώρα, το οποίο εισάγεται με την διάταξη αυτή του Υπουργείου Παιδείας, είναι ότι μία τάξη λοιπόν με τη φυσική της παρουσία θα λαμβάνεται εικόνα από αυτήν την τάξη και θα στέλνεται σε έναν, δύο, τρεις μαθητές οι οποίοι θα είναι στο σπίτι τους και για διάφορους λόγους δεν θα μπορούν να παρακολουθήσουν. Δεν ξέρω, δεν είναι το ίδιο. Φυσικά και δεν είναι το ίδιο.
Και σε κάθε περίπτωση, όπως σας είπα, θα δημιουργήσει αρκετά προβλήματα, κυρίως στα παιδιά της φυσικής τάξης που είναι μέσα στο μάθημα. Σε σχέση τώρα με τις αποστάσεις, δεν διευκρινίζεται στην διάταξη. Η διάταξη είναι γενική. Έρχεται για να μείνει προφανώς, όπως και τόσα άλλα, κυρία Γεωργίου, που έχουν ψηφιστεί με τις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου. Διευκρινίζεται σε κάθε έκτακτη περίπτωση και σε κάθε φορά που θα υπάρχουν απουσίες των μαθητών. Νομίζουμε ότι είναι ένα βαρύ πλήγμα για τη σχολική διαδικασία, για την εκπαιδευτική διαδικασία, το οποίο, όπως σας είπα, δεν μπορεί να εφαρμοστεί στην πράξη και θα συναντήσει και την αντίθεση του συνόλου της κοινωνίας. Να σας πω μονάχα ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ποιος γονιός θέλει το παιδί του να το μαγνητοσκοπεί μια κάμερα και να το... Νομίζω είπαμε και τώρα ότι δεν θα μαγνητοσκοπείται όλη η τάξη. Μόνο ο εκπαιδευτικός έχουμε καταλάβει. Εκτός αν κάτι έχουμε καταλάβει λάθος. Δεν μπορεί να γίνει όμως αυτό. Όχι. Δεν μπορεί να γίνει. Πρακτικά δεν μπορεί να γίνει αυτό. Δεν μπορεί ο εκπαιδευτικός να κάθεται καρφωμένος σε ένα μέρος. Και σε κάθε περίπτωση είναι μια διάταξη η οποία έχει γενική εφαρμογή και δεν είναι μόνο για την περίπτωση της πανδημίας την οποία περνάμε. Καταλαβαίνω την αίσθησή σας για αυτό το σημείο. Μήπως έχουμε μόνιμα κάμερες μέσα στην τάξη και αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα. Πολύ σοβαρό ζήτημα, όπως καταλαβαίνετε. Το οποίο έρχεται και αλλοιώνει, νομίζω, τη διαδικασία της μάθησης μέσα στην τάξη. Το ερώτημα είναι, τι θα μπορούσε να γίνει όμως, ακούγοντας τις ενστάσεις σας, τι θα μπορούσε να γίνει με τους μαθητές, οι οποίοι είτε επειδή έχουν προβλήματα, ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες, ή επειδή έχουν ένα συγγενικό τους πρόσωπο, ένα πρόσωπο της οικογένειας που ανήκει σε ευπαθείς ομάδες και θέλουν να το προστατεύσουν, δεν παρακολουθούν το μάθημα. Πώς αυτά τα παιδιά θα παρακολουθούν το μάθημα, θα τεθούν εκτός της διαδικασίας, εκπαιδευτικής διαδικασίας? Όχι, δεν πρέπει να τεθούν. Ήδη εφαρμόζονται μια σειρά από μέθοδοι εκπαιδευτικές και τα προηγούμενα χρόνια, όπου παιδιά τα οποία έχουν τα ίδια τα παιδιά που έχουν σοβαρές παθήσεις και δεν μπορούν να μετακινηθούν στα σχολεία, μεταβαίνουν οι ίδιοι εκπαιδευτικοί στα σπίτια για να βοηθήσουν αυτά τα παιδιά. Μιλάμε για παιδιά με πολύ σοβαρά κινητικά προβλήματα. Ναι, τώρα μιλάμε για την εποχή του κορονοϊού όμως. Μιλάμε για την εποχή του κορονοϊού. Νομίζω ότι υπάρχουν τρόποι, μπορεί το Υπουργείο Παιδείας να βρει τρόπους να βοηθηθούν αυτά τα παιδιά και με τη λεγόμενη εξ αποστάσεως εκπαίδευση, με τη δημιουργία, για παράδειγμα, μιας κεντρικής πλατφόρμας διδακτικού υλικού, και με τη σύγχρονη και με την ασύγχρονη εκπαίδευση. Είναι άλλο πράγμα αυτό, κυρία Γεωργίου, και άλλο πράγμα η ζωντανή αναμετάδοση του μαθήματος από μία τάξη σε ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, δεν ξέρω. Είστε σίγουροι ότι θα δεχτούν οι εκπαιδευτικοί να διδάσκουν στις τάξεις και μετά με έναν άλλο τρόπο να διδάσκουν και τα παιδιά, γιατί προφανώς ο ίδιος ο εκπαιδευτικός θα το κάνει, τα οποία έχουν μείνει στο σπίτι για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση? Με ρωτάτε αν θα το δεχτούν? Ναι. Νομίζω ότι οι εκπαιδευτικοί έχουν αποδείξει ότι δίνουν τον καλύτερο τους σε αυτό και όλο αυτό το διάστημα να βοηθήσουν αυτά τα παιδιά. Πολλές φορές μάλιστα και κόντρα στην αδιαφορία ή στην ανεπάρκεια, εν πάση περιπτώσει. Όχι, το λέω, αν θα μπορέσουν οι άνθρωποι θα αναγκαστούν να δουλεύουν και 12 και 15 ώρες για να το κάνουν αυτό. Από αυτή την άποψη το λέω. Νομίζω ότι οι εκπαιδευτικοί έχουν αποδείξει ότι μπορούν να το κάνουν. Μπορούν να βοηθηθούν αυτά τα παιδιά, και να σας πω και κάτι, και οι ίδιοι εκπαιδευτικοί, επειδή έχω και τη σχετική πείρα από το σχολείο όλα αυτά τα χρόνια, σε απουσίες, σε πολλήμερες απουσίες μαθητών, ο δάσκαλος εκπονεί αρκετές φορές ειδικά προγράμματα, έτσι ώστε να επανέλθει το παιδί, να μην χάσει την επαφή με τα μαθήματα που προχωρήσανε και όλα τα σχετικά. Υπάρχει τρόπος να βοηθηθούν αυτά τα παιδιά. Σίγουρα αυτός ο τρόπος δεν είναι οι κάμερες, κυρία Γεωργίου, μέσα στο μάθημα. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτόν τον πολύ ενδιαφέροντα διάλογο, κύριε Βελή. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Επίσης, γεια σας.